Έχουμε νέο περιστατικό βίας σε σχολείο στη Μεσίνη, κυρίες και κύριοι. Δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου ήρθαν στα χέρια κατά τη διάρκεια του διαλύματος και ο ένας έβγαλε σουγιά και μαχαίρωσε τον συμμαθητή του στο μυρό. Πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκου που έχει όλα τα στοιχεία. Χρήστο. Σία, η Μεσσηνία είναι σοκαρισμένη από το περιστατικό το οποίο συνέβη στο πρώτο γυμνάσιο της Μεσσήνης, όταν κατά τη διάρκεια του διαλύματος υπήρξε μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ δύο 14χρονων παιδιών. Αυτή λοιπόν η λεκτική αντιπαράθεση στο προάβλιο χώρο του σχολείου, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συμμαθητών τους, οδήγησε στον τραυματισμό με σουγιά του ενός παιδιού. Να σας πω ότι αμέσως ενημερώθηκαν οι γονείς του τραυματισμένου παιδιού, οι οποίοι μετέφεραν οι ίδιοι το παιδί στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ευτυχώς το τραύμα στο μυρό, όπως πληροφορηθήκαμε, δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρό και δεν μπήκε σε κίνδυνο η υγεία του. Ο 14χρονος, ο οποίος προκάλεσε το τραύμα στον συμμαθητή του, συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα μέχρι να οριστεί η δίκη, όπως και οι γονείς του. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, το νέο περιστατικό έχει δημιουργήσει προβληματισμό την ίδια ώρα που τα στοιχεία όσον αφορά την περιφέρεια Πελοποννήσου δείχνουν πολλά τραύματα. Πολλά περιστατικά. Είναι πολλά τα περιστατικά σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά μας προβληματίζουν όλους. Αυτές οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.